Γυρίζουμε στα αστυνομικά μας. Θα πάμε να συναντήσουμε την Ειρήνη Δράγαση στη Γιάφκα που βρέθηκε στο Παγκράτη. Θα έρθει μαζί μας και θα δώσει πάνω να πούμε λεπτομέρειες για αυτά τα ευρήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά και να δούμε αν συνδέονται με την τρομοκρατία. Βέβαια. Έλα, Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα, βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο στο οποίο μέχρι και χθες στις 2 η ώρα τα ξημερώματα, όπως μας είπαν και οι γείτονες εδώ, βρισκόταν η αντιτρομοκρατική και συνέλεγε στοιχεία. Είχε κάνει φύλλο και φτερό αυτό το υπόγειο διαμέρισμα, τον υπόγειο χώρο, την αποθήκη τέλος πάντων, στην οποία βρέθηκαν χειροβομβίδες, βρέθηκαν αυτόματα όπλα, βρέθηκε ζελατοδυναμίτιδα, βρέθηκαν και κάποια ψηφιακά αρχεία, ένα λάπτοπ συγκεκριμένα. Όλα αυτά θα μεταφερθούν στα ΤΕΜ. Εδώ λοιπόν στην αποθήκη, αυτή την νίκιαζε, την ενοικίαζε τουλάχιστον 10 χρόνια, ναι. Σε όσους ήταν ουσιαστικά μέσα. Την ενοικίαζε λοιπόν ένας εναποστρατή αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί εδώ και αρκετά χρόνια στην περιοχή. Εμφανίστηκε λοιπόν χθες, άνοιξε την αποθήκη του, είδε αυτά που είδε, όλα τα ευρήματα που προαναφέραμε, κάλεσε στην αρχή την άμεση δράση το μεσημέρι και στη συνέχεια εννοείται ενημερώθηκε και η αντιτρομοκρατική λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, mm-hmm. αν πρόκειται για τρίτη γενιά, αν έχει να κάνει με κάποια τρομοκρατική οργάνωση προ 15. Αιτίας, όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται και εδώ εννοείται η κάτοικη είναι ανάστατη, καθώς όπως είπαμε και νωρίτερα στην εκπομπή, είναι στον αστικό ιστό. Δεύτερη φορά δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε με κάποιον που να γνώριζε τον εναποστρατεία στρατιωτικό. Θα δούμε στην πορεία. Πάντως εδώ όλοι οι κάτοικοι που μιλήσαμε είναι ανάστατοι, γιατί μέχρι και τις 3 η ώρα είδαν άντρες της αντιτρομοκρατικής να εξετάζουν ένα σπίτι που δεν είχαν ιδέα ότι είχε μέσα εκρηκτικά. Για πάμε και στο δώσα μας δώσει αυτή η υπόγεια αποθήκη ουσιαστικά ήταν ένα βάρος για τον απόστρατο αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων. Πριν από μία δεκαετία είχε φύγει ο τελευταίος. Ο ενοικιαστής, ο οποίος τοποθετούσε πράγματα. Σχεδόν εγκαταλειμμένη. Ήταν εγκαταλειμμένη ακριβώς. Αλλά τον ενοχλούσαν συνέχεια από την πολυκατοικία, διότι βρίσκαν καταφύγιο διάφοροι εκεί στην αποθήκη. Και είχε αναγκαστεί πριν από αρκετά χρόνια να βάλει και ένα λουκέτο, μάλιστα, να την κλείσει για να την κλειδώσει, για να μην μπαίνουν μέσα. Και αυτό είναι το περίεργο. Ότι δεν έβρισκε το κλειδί και χρειάστηκε ο ίδιος προχθές. Ή χθες που πήγε να δει την αποθήκη, γιατί είχε ενδιαφέρον να την νοικιάσει εκ νέου πια για να αποφύγει και όλες αυτές τις παράνομες εισόδους στην αποθήκη, χρειάστηκε να το σπάσει το λουκέτο. Αλλά δεν είναι νοικιασμένη. Δεν είναι νοικιασμένη, όχι, όχι. Δεν είναι νοικιασμένη. Τελευταίος ενοικιαστής ήταν πριν από μία δεκαετία. Είδε ο άνθρωπος. Και μπήκε φωτιά κάποια στιγμή. Είχαν γίνει διάφορα εκεί. Είδε ο άνθρωπος τα όπλα και όπως καταλαβαίνετε τον έπιασε πανικός. Και γνωρίζοντας κιόλας στρατιωτικός τι περί τίνος πρόκειται όταν είδε τα τρία πιστόλια. Τη μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης. Κατά πάσα πιθανότητα πλαστικής, γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε το είδος της. Κατ' εκτίμηση λέμε ζελατοδυναμίτιδα. Είναι πλαστική ύλη, αλλά το είδος της θα το. Μάλιστα, δούμε μάλιστα. Και έναν αριθμό από χειροβομβίδες. Και οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, μόλις τα είδαν, το πρώτο πράγμα που είπαν είναι: δεν είναι δική μας δουλειά. Φώναξαν κατευθείαν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Το κυριότερο όμως ερευνητικό ενδιαφέρον, όπως σας είπα και στην πρώτη μας σύνδεση, παρουσιάζει το λάπτοπ. Το οποίο μάλιστα φαίνεται να είναι και κλειδωμένο. Τα αρχεία του σε μια προσπάθεια που έκαναν να το ανοίξουν, τα αρχεία του είναι κλειδωμένα με αλγόριθμο. Ευχαριστούμε, Θεοδόση. Για πάμε εδώ κοντά μας, θα δείτε τη γνωστή δικηγόρο, την κυρία Βίτα Βαρελά. Καλημέρα σας, κυρία Βαρελά. Κύριο Σταύρος Μπαλάσκας παραμένει εδώ μαζί μας. Καλημέρα. Είδαμε και νωρίτερα. Καλημέρα εκ νέου. Για να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ, κύριε Μπαλάσκα, σε σχέση με αυτό πρώτα απ' όλα που είπαμε πριν στο ρεπορτάζ. Την Γιάφκα δηλαδή τώρα. Ναι, και αν και κατά πόσο συνδέεται με τρομοκρατικό χτύπημα. Παιδιά, να σας πω, τι τραγική σύμπτωση, μετά από που βρήκαμε το διαμέρισμα, που σκάσε και τα λοιπά, πώς έκατσε μπαμπ και... Ναι. Σύμπτωση λέτε. Πω μια σύμπτωσάρα, Ναι. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουν βρεθεί πάρα πολλά στοιχεία, mm-hmm. τα οποία θα αξιοποιηθούν. Θα σας πω ότι έχει γίνει συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων και DNA. Γιατί γέλασα, γιατί παιδιά, να σας πω κάτι. Αν είμαστε τρομοκράτες και έχουμε μια αποθηκούλα, ένα διαμερισματάκι και έχουμε βάλει μέσα όλο μας το βιος, ναι. τις βόμβες μας, τα πιστόλια μας, τα οπλοπολιβόλα μας, τις χειροβομβιδρούλες μας, εντάξει, λοιπόν. Δεν τα αφήνουμε 10 χρόνια εκεί πέρα και μετά. Πάμε και τουλάχιστον τα καθαρίσουμε. Τα φρεσκάρουμε. Κάτι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, να είμαστε και σοβαροί. Δηλαδή, μερικές φορές ακούω κάποιες πηγές ενημέρωσης. Αν υπήρχαν 10 χρόνια εκεί. Αν ήταν 10. Σιγά να μην υπήρχαν 10 χρόνια. Ήταν από παλιά εκεί. Αυτό μπορεί να το εκτιμήσει η αστυνομία. Αν ήταν καιρό εκεί, ήταν φρέσκα. Επιτρέψτε μου να σας πω, η τρομοκρατική ξέρει από πότε ήταν. Ναι. Πόσο έτοιμα ήταν.
τι ημερομηνίες έχουν πάνω. Ναι, βέβαια, ξέρει. Την καθαριότητα. Εδώ το κινητό άφησα εγώ και το ξέχασα τρεις μέρες και βρήκα σκόνη. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Από τη σκόνη μόνο μπορεί να δεις. Δεν σταύρω το τουλάχιστον τρεις μέρες εδώ το κινητό. Θα μου το έλεγες. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, για να είμαστε λίγο πιο σοβαροί και να πάμε στη σοβαρότητα του θέματος, εδώ έχουμε να κάνουμε. Περισσότερο. Όχι με αυτά που βρήκαμε. Αυτά που βρέθηκαν δεν λέει τίποτα. Ναι. Βρέθηκαν χειροβομβίδες, βρέθηκαν όπλα. Βρέθηκανε ζελατοδυναμίτιδα να τεινάξει τον αέρα ένα κτίριο ολόκληρο και βρέθηκαν και ηλεκτρονικά στοιχεία. Λάπτοπ και λοιπά. Ναι. Μάλιστα. Όπου αυτά θα... Αυτά λοιπόν είναι προς έρευνα. Τώρα αυτά... Ήταν κλειδωμένο το λάπτοπ, λέει ο Θοδόσης. Δεν υπάρχει κλειδωμένο λάπτοπ. Για την αστυνομία δεν υπάρχει. Θα ξεκλειδώσει. Αστυνομία. Εντάξει, και, και μένα το κινητό μου τώρα είναι. Άμα το δώσει σε ένα Δημήτρη, θα μου πει και κινητό μου. Δεν μπορώ να μπω. Αν ναι, το πάρει και το δώσει εσύ. Αυτά πάντω κάπου θα το ανοίξει. Δύο λεπτά. Κάπου θα χρησιμοποιούνταν, κύριε Παδάσκα μου. Αυτό, κάτι θα τροφοδοτούσαν. Αυτό που λες είναι το βασικότερο. Αυτά λοιπόν ήταν. Θα πηγαίνουν στο ποινικό. Έτοιμα προς χρήση. Θα πηγαίνουν στον ποινικό κόσμο, στον ποινικό χώρο. Θα πήγαιναν στους τρομοκράτες δια γενιάς. Τι θα κάνανε με αυτά. Είναι τα όπλα πρώτα απ' όλα καθαρά. Ναι. Δεύτερον, βρέθηκαν, λέω, ακούστε το αυτό που λέω. Ναι. Βρέθηκε ζελατοδυναμίτιδα, πυροκροτητές. Με τι λοτ δηλαδή, βρέθηκαν τι είναι το λοτ. Οι πυροκροτητές. Δηλαδή με τι αριθμό. Μήπως ο αριθμός του πυροκροτητή βρέθηκε και αλλού. Υπάρχει, δηλαδή ναι, υπάρχουν αντιστοιχίες. Γι' αυτό σας είπα και το πρωί, και κλείνω εγώ, δεν χρειάζεται να το αναλύσω άλλο. Τρομοκράτες είναι, θα τα βρουν όλα, θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις, σας το λέω από τώρα. Και άλλες διότι γίνεται περισυλλογή αυτών των δακτυλικών, DNA, γίνονται όλα αυτά. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν. Άρα αναμένεται ταυτοποίηση και με άλλα άτομα. Αυτό είναι και το και βασικό. Και με τα ίδια ενδεχομένως. Αυτό είναι το βασικό, να γίνει ταυτοποίηση για να ξεπετσωθεί όλη αυτή η οργάνωση και να φύγουν από την πιάτσα. Μήπως υπάρχουν όλοι... και άλλα τέτοια. Μήπως υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι χώροι. Αν είμαστε τυχεροί. Ή καμιά σύμπτωση πάλι. Ή καμιά σύμπτωση. Θα το μάθουμε. Συμβαίνουν αυτά. Θα το μάθουμε. Για πάμε στην κυρία Βαρελά, ναι, να εκτιμήσουμε και αυτό εδώ, την υπόθεση αυτή, αλλά και την σύλληψη του 31χρονου γνωστού στις αρχές από εδώ και πολλά χρόνια, κυρία Βαρελά. Έτσι. Γνώριμο με ποινικό παρελθόν, με καταδίκη, όπως γνωρίζουμε. Δεν είναι ένα τυχαίο άτομο ο 31χρονος. Το ζήτημα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση, αν θέλουμε να μιλήσουμε αυστηρά νομικά, γιατί μιλάμε για την έκρηξη στους αμπελοκήπους, στην οποία έχουν ήδη προφυλακιστεί τρία άτομα, τρία άτομα, σωστά, για τα αδικήματα της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση, της κατοχής εκρηκτικών υλών κτλ. Ένα πλούσιο κατηγορητήριο. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, στον 31χρονο μιλάμε για ένα δακτυλικό αποτύπωμα το οποίο ταυτοποιήθηκε από ένα ορφανό που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και δεν, τουλάχιστον νομικά, πώς βρέθηκε εκεί δεν, αυτό το αποτύπωμα. Τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ήταν σακούλα κατηγορία του όπλου. Ότι, δεν ήταν σε, δηλαδή, σακούλα με πορτοκάλια, είτε ήταν ενταγμένος. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μόνο ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε πάνω σε μία σακούλα, σε αυτό το στάδιο που είμαστε, προτού, θα δούμε και τι θα πει στην απολογία του, δεν είναι ικανό, θεωρώ, να συσχετίσει την οποιαδήποτε συμμετοχή. Είναι του. Μια σύμπτωση όμως αξιοσημείωτη. Είναι αξιοσημείωτη. Δεν βρέθηκε του κυρίου Μπαλάσκα ούτε τη κυρία Βαρελά αποτύπωμα. Είναι... Βρέθηκε ενός συγκεκριμένου ατόμου με αυτό το παρελθόν που λέτε, με τις εμπλοκές που έχει. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Σίγουρα το βαρύ παρελθόν θα διερευνηθεί όμως στο κατά πόσο συμμετέχει. Αυστηρά ποινικά μιλώντας, δεν μπορεί ένα δακτυλικό αποτύπωμα να δικαιολογήσει την ένταξη σε μία τρομοκρατική. Βεβαιώνει όμως κάτι το αποτύπωμα αυτό. Ότι οι άνθρωποι που ήταν σε εκείνο το διαμέρισμα και οι οποίοι φαίνεται ότι τώρα ήρθαν στην επιφάνεια, είχαν σχέση. Κάποια σχέση είχαν. Γνωιμία. Είχαν επαφή. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Όχι. Ε, πώς. Πήρανε μια σακούλα από ένα ντουλάπι. Μιλάω σαν ποινικό. Έτσι, με την ιδιότητά μου της δικηγόρου της ποινικολόγου. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα, αυτό θεωρώ ότι θα αποτελέσει την υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου του 31χρονου, ότι δεν μπορεί να αποτελέσει απόδειξη. Ένα point τώρα, επειδή είναι δικηγόρος με δικηγόρο, μόνο και μόνο γι' αυτό και επειδή είναι φίλη η Ελίτα και δεν με παρέξει. Εβίτα, ο δικηγόρος του ξέρει τι λέει. Δεν γνωρίζω ότι... τι λέει. Να σου πω τι λέει. Ότι αυτό το αποτύπωμα είναι πολύ παιδιά από το 13, 14, 15, πριν συλληφθεί αυτός καν. Μπορεί να είναι εκεί το αποτύπωμα αυτό. Ναι. Τόσα αυτό χρόνια στη σακούλα. Είπε ο
δικηγόρο, ήταν νεαρό. 10 χρόνια στη σακούλα κάθεται ένα αποτύπωμα και περιμένει. Δεν το γνωρίζω. Πάντω είμαστε σε πρώιμο στάδιο τη έρευνα. Είναι στην ενημέρωση την καθημερινή. Είμαστε σε πρώιμο στάδιο αυτή τη στιγμή τη έρευνα αυτή τη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που. Έχει εξελιχθεί ο 31χρονο. Σίγουρα, αλλά το κατά πόσο συμμετέχει, αυτό μένει να το δει η δικαιοσύνη. Όχι, θα βρίσκαμε αποτύπωμα σε γιάφκα που πήγε να γίνει μακελιό και θα το βρίσκαμε σε αποτύπωμα από τσακούλα που είχε μέσα το όπλο και δεν θα είχε συλληφθεί. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά σου λέει δεν είναι ποινικά αξιοποιήσιμο. Αυτό μπορεί να μην τρέχει και τίποτα. Βεβαίως δεν βρέθηκε ένα δακτυλικό αποτύπωμα, για να πούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, πάνω σε ένα τραπέζι. Έτσι. Βρέθηκε πάνω σε μια σακούλα που μέσα είχε. Όπλο. Με αυτό δεν είχε. Μπορεί να προϋπήχε το αποτύπωμα αυτό. Δηλαδή ο ισχυρισμός αυτός. Να ήταν εκεί. Μπορεί να. Να σταθεί. Μπορεί να είναι μια γραμμή άμυνας, μια γραμμή υπεράσπισης. Δεν το ξέρουμε. Κανείς δεν ξέρει. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω για το διατάφτα, ας τα αφήσουμε να δούμε μήπως υπάρξει κάτι άλλο. Δηλαδή. Μπορεί να υπάρξουν και άλλα στοιχεία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, όπως λέει πάρα πολύ σοφά η ποινικολόγος μας, έχουμε ένα αποτύπωμα πάνω σε μια σακούλα που έχει ένα όπλο. Το οποίο όπλο είναι καθαρό. Να το πούμε κάτι. Πάντως, από τη μία ο κ. Χρυσοχοίδης λέει εδώ πέρα. Ότι η βόμβα που ετοίμαζαν στους αμενόχυπους ήταν θηριώδης. Πάνω από 7 κιλά. Αν έσκαγε, λέει, αυτή η βόμβα στο στόχο της, θα είχαμε μακελιό. Απ' την άλλη, βρίσκουμε στο Παγκράτη μια άλλη γιάφκα με πλαστική. Αποτύχει. Τύχει και αυτό. Και τα λοιπά. Έτυχε. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πάντως, και μέσα τα σε όλα αυτά εμπλέκεται και ένα γνωστό μα για τρομοκρατία, για όποιε άλλε εμπλοκέ, ληστείε κλπ. Βρίσκουμε για ένα αποτύπωμα αυτού του άνθρωπου. Έχουμε νέα εποχή. Έχουμε προσπάθεια αναβίωσης, προσπάθεια επιστροφής. Τι έχουμε. Δεν είναι και ένας άσχετος ο 31χρονος με το χώρο, προφανώς. Ναι, αυτό λέμε. Έτσι. Αλλά το ένα δεν. Σας λέω, δεν αποτελεί. Έχουμε νέα εποχή. Από τη στιγμή που αυτό όλο το έχουμε ονομάσει όλοι μας και δημοσιογραφικά, ας πούμε, και εγώ και η Εβίτα το λέμε, νέο τρομοκρατία. Ναι. Και αυτό που μας ανησυχεί και κάνει τα ποδαράκια μας να τρέμουν, για να λέμε την αλήθεια, να είμαστε φιλαληθείς, είναι μην αρχίσουν τώρα πάλι εκτελέσεις ανθρώπων, να σκίζουν να σκάνουν βόμβες πουθενά από εδώ πέρα κτλ. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό τι μπορεί να είναι, να ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα με αφορμή τον 31χρονο. Ναι. Που πριν το 2008 ήταν πολύ μικρότερο το παιδί αυτό. Πώς το 15-16. Πιτσιρίκος. Κάπου εκεί. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Επιγρηγορώ. Ναι. Λέω, τότε είχαν γίνει αναλύσεις επί αναλύσεων ότι από εδώ κάτι γεννιέται. Το 2008 είναι ένα σημείο σταθμός για την Ελλάδα. Ναι. Για την εγκληματικότητα, για την τρομοκρατία, ναι. Για τον αντιεξουσιαστικό χώρο, για ό,τι ναι. θέλετε. Μήπως λέω εκείνη την εποχή, γιατί οι ηλικίες δένουν. Και ναι. το συλληφθεί 32, ενώθηκαν 33, 31. Μήπως είναι παιδιά του 8, αυτά. Εδώ μπορώ να πω κάτι. Και θα γίνει απολύτως κατανοητό αυτό που πω. Η ουσία δεν είναι αν ενώθηκαν 4, 5, 6, 7 πιτσιρικάδες. Η ουσία αν πήγε ένας Μπαλάσκας 60 χρονών. Ναι, και τους οργάνωσε. Εντάξει, προφανώς. Και τους οργάνωσε. Κάπως μπορεί να έγινε αυτό, αλλά. Αυτό είναι. Το κλειδί όμως είναι ότι αυτά τα παιδιά ριζοσπαστικοποιήθηκαν ενδεχομένως τότε. Ήταν μεγάλο. Αυτό γεννήθηκε μεγάλο μετά το θάνατο του Μαγκαλίτσου Γρηγορόπουλου. Ακριβώς. Μετά τότε. Τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου από τον δολοφόνο Μποκονέα, μετά από αυτό έγινε. Και ναι. το κατάγαμε 16 χρόνια μετά. Ζυμώνονταν. Ναι, παιδί μου, αυτά είναι... 16 χρόνια. Ζυμώνονταν. 16 χρόνια. Άλλοι μπήκαν από εδώ, άλλοι μπήκαν από εκεί στη μικροοργανώση. Έχουμε δει πολλές οργανώσεις από τότε. Ναι. Με πάρα πολλά ονόματα. Η ουσία είναι ποιος πήρε τα ατάκτο συρριμμένα και τα ένωσε. Αν, αυτό θα μου πείτε. Αν είναι μία... Κάποιος τα αν είναι μία. Και τώρα μπλέκεται τώρα ο Πιτσιρίκος. Με τον Πιτσιρίκο του τότε και τον Πιτσιρίκο μπλέκεται. Με εκρηκτικά να την άξουν τη μισή Αθήνα στον αέρα. Με χειροβομβίδες. Με πού στο διάλογο βρεθήκαν όλα αυτά. Με Γερμανία, με Βέλγιο, με Ολλανδία. Πού στο διάλογο βρεθήκαν. Παιδιά με σπουδές. Παιδιά που έχουν θητεία στο εξωτερικό. Με σπουδές στο εξωτερικό. Με. Εύπορες οικογένειες. Δεν τους έλειψε το βραγκάκι. Δεν τους έλειψε το iPhone το 16. Είναι άλλα παιδιά αυτά. Είναι στοιχεία της κοινωνίας μας όμως, για να το πούμε και αυτό, που δεν προσφέρουν τίποτα παρά μόνο όπως βλέπουμε κάνουν. Αλλά πρέπει να διαβάσουμε αυτή την κοινωνία, μην την αφήσουμε έτσι. Γι' αυτό λέμε από το 8 που έγινε μεγάλη ζημιά στην κοινωνία, οι κυβερνήσεις τότε φταίνε, έχουν τεράστια ευθύνη. Τεράστια ευθύνη τότε η κυβέρνηση για το 8. Έτσι όπως τα άφησαν χύμα ανεξέλεκτο και διαλύθηκε η κοινωνία. Και οι επόμενες μετά που όλο αυτό το διάβασαν. Και κάτι γεννήθηκε τότε. Πόσο ευνοϊκοί ήταν οι ποινικοί κώδικες και πόσο έχουν ευνοήσει όλα αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.